Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Αυτό είναι ένα οδηγητικό θεωρητικό βίντεο. Απάντηση σε ένα ερώτημα που δέχθηκα κάτω από ένα βίντεο σε αυτά που έχουν σχέση με την ψυχοσυναισθηματική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Υπάρχει ένα playlist στο κανάλι μας, το οποίο ονομάζεται ψυχοσυναισθηματική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, στο οποίο δεν είναι μόνο τα βίντεο από το podcast για το sex education, για το sex ed, αλλά είναι και άλλα βίντεο σχετικά με την ψυχοσυναισθηματική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, βίντεο που ξεκινήσαμε προτού ξεκινήσει η σειρά The Sex Ed Series στο podcast. Λοιπόν, κάποιος φίλος ρώτησε, βλέπω και ακούω, Θέκλα, που λες ότι με τους γονείς σου μιλούσατε ανοιχτά γύρω από το σεξ και ότι νιώθατε και εσύ και ο αδερφός σου άνετα να μιλήσετε για το σεξ. Εμάς, λέει, τα παιδιά μας μπορεί να μην νιώθουν άνετα να μιλήσουν για το σεξ. Πώς μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό? Το είδα το ερώτημα, το φωτογράφησα, έκανα απεικόνηση οθόνης του σχολείου και το φύλαξα για να φτιάξω ένα θεωρητικό βίντεο σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να μιλούν άνετα, χωρίς ντροπή και χωρίς ενοχές για το σεξ. Το σεξ, όπως έχουμε πει και άλλες φορές στα σχετικά βίντεο, είναι μια φυσιολογικότατη λειτουργία. Και όπως κάποιος μιλάει για τη σωματική λειτουργία, το να τρώει, να πίνει, να κοιμάται, κανονικά με την ίδια άνεση, με την ίδια ευκολία, πρέπει να μπορεί να μιλήσει και για το σεξ. Δηλαδή, να υπάρχει αυτή η αίσθηση και αυτή η πεποίθηση ότι δεν είναι ντροπή να μιλάμε για το σεξ, το σεξ είναι κάτι φυσιολογικό. Γιατί τα παιδιά μπορεί να ντρέπονται να μιλήσουν στους γονείς τους για το σεξ? Για τον απλούστατο λόγο ότι τα παιδιά έχουν πάρει το μήνυμα τόσο μέσα από τη συμπεριφορά και αυτά που λένε, αυτά που δεν λένε οι γονείς τους, τις γκριμάτσες και τις οποιασδήποτε αντιδράσεις μπορεί να έχουν οι γονείς τους όταν μπορεί να αναφερθεί το σεξ σε μια συζήτηση ή όταν μπορεί να παρακολουθούν μια ταινία ή μια σειρά και να υπάρχει μια σεξουαλική σκηνή. Από τις αντιδράσεις μας και από τις δικές μας στάσεις γύρω από το σεξ επηρεάζονται και τα παιδιά μας, ώστε να αποκτήσουν ντροπή γύρω από το σεξ. Δηλαδή, εμείς είμαστε ουσιαστικά αυτοί που προκαλούμε ενοχικότητα και ντροπή στα παιδιά μας να μιλήσουν γύρω από το σεξ. Φυσικά, κάποιες φορές μπορεί οι γονείς να είναι καλλιεργημένοι άνθρωποι, ψυχικά και πνευματικά καλλιεργημένοι, και να μην αντιμετωπίζουν θέματα ενοχών, αναστολών και ντροπής γύρω από το σεξ, αλλά να παρατηρείται τα παιδιά τους να ντρέπονται να μιλήσουν για το σεξ, γιατί έχουν επηρεαστεί από την pop κουλτούρα, έχουν επηρεαστεί από αυτά που διαβάζουν στο διαδίκτυο, έχουν επηρεαστεί από απόψεις και αντιλήψεις που μπορεί να βλέπουν ή να βιώνουν, και στάσεις ζωής να βιώνουν στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Δηλαδή, μπορεί μέσα στο σπίτι μας να είμαστε φυσικοί και να μην προκαλούμε ενοχικότητες και ντροπές στα παιδιά μας για κάτι τόσο φυσιολογικό όπως είναι το σεξ, όμως τα παιδιά μας να πηγαίνουν στο σχολείο, να ακούνε συζητήσεις ανάμεσα στους συμμαθητές τους ή να παρακολουθούν μια διαφήμιση, μια ταινία ή κάτι, και να πάρουν αυτό το κοινωνικό στερεότυπο και την προκατάληψη ότι το σεξ είναι κάτι βρώμικο, κάτι για το οποίο πρέπει να νιώθουμε ενοχές, ντροπή κτλ. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε μια κοινωνία, και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, μια κοινωνία η οποία δεν έχει πάρα πολύ καιρό που ήταν ιδιαίτερα θρησκόληπτη και ιδιαίτερα πουριτανική. Και υπάρχουν ακόμη δείγματα πουριτανισμού, η ενοχικότητα και η αντιμετώπιση του σεξ σαν κάτι το φοβερό και τρομερό, σαν κάτι για το οποίο είναι ντροπή να μιλάμε, πόσο μάλλον να το σκεφτόμαστε, να το επιθυμούμε, να το θέλουμε. Όλα αυτά είναι στάσεις οι οποίες έρχονται σε μια κοινωνία που είναι έτσι ιδιαιτέρως συντηρητική και ιδιαιτέρως αυστηρή.
Λοιπόν, καταρχάς πρέπει εμείς ήδη, εάν έχουμε ζητήματα σε σχέση με το σεξ, αν έχουμε αναστολές να μιλήσουμε για το σεξ, αν έχουμε ενοχές γύρω από το σεξ, εμείς ήδη πρέπει να προσπαθήσουμε να τις καταπολεμήσουμε και να τις ξεπεράσουμε και τις αναστολές και τις ενοχές. Αναστολή στο να μιλήσουμε για το σεξ, αναστολή στο να δούμε το σεξ ως μια φυσιολογική λειτουργία. Δηλαδή κάτι από μέσα μας μας σταματάει και δεν μας αφήνει να μιλήσουμε για το σεξ. Και μου έχει κάνει εντύπωση ότι κάτω από ορισμένα βίντεο από αυτά τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, κάποιες κοπέλες κυρίως γράφουν ότι πω, μιλάμε για αυτό το θέμα, πω, πώς τα λες έτσι, ξαφνιάζονται για την φυσικότητα με την οποία μιλάω για το σεξ. Θέλω να σας πω ότι την ίδια φυσικότητα που έχω εγώ μιλώντας για το σεξ που είμαι ψυχολόγος, παρόμοια φυσικότητα είχε μεγαλώνοντας και ο πατέρας μου, ο οποίος είναι ιερέας και θεολόγος. Φυσικά δεν έλεγε τα ίδια πράγματα για το σεξ που λέω εγώ, έλεγε άλλα πράγματα. Έλεγε τις απαγορεύσεις της θρησκείας. Όμως, ένα από τα θετικά των γονέων μου και ειδικά του πατέρα μου, το οποίο του το πιστώνω και νιώθω ευγνώμων γι' αυτό, ήταν ότι είχε αρκετές γνώσεις γύρω από το γεγονός ότι το σεξ είναι μια φυσιολογική λειτουργία και απαντούσε στις όποιες ερωτήσεις είχαμε και ο αδερφός μου, που είναι 3 χρόνια μικρότερος από μένα και εγώ, με φυσικότητα και χωρίς να μας κάνει να νιώθουμε άσχημα ότι ρωτήσαμε εκείνες τις ερωτήσεις. Και μάλιστα θυμάμαι σε μια φάση που ήμασταν στην προεφηβεία, λίγο πριν πούμε στην εφηβεία, που είχαμε έτσι κάποιες ιδιαίτερες απορίες και κάθισε και μας εξήγησε με πολύ απλό τρόπο και απενοχοποίησε κάποια πράγματα τα οποία μπορεί εγώ, τον αδερφό μου, τα οποία εγώ στο μυαλό μου μπορεί να είχα έτσι λανθασμένα. Άρα εμείς οι ίδιοι ως γονείς πρέπει να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε τις προκαταλήψεις μας, τα κοινωνικά μας στερεότυπα, τα όποια κομπλεξιλίκια μας, οι φοβίες έχουμε να μιλήσουμε για το σεξ. Το να μιλήσεις για το σεξ δεν σε κάνει κακό άνθρωπο. Το να μιλήσεις ανοιχτά για το σεξ δεν σε κάνει ανήθικο άνθρωπο. Οι άνθρωποι που κάνουν σεξ δεν είναι ανήθικοι άνθρωποι και οι άνθρωποι που δεν κάνουν σεξ δεν είναι απαραίτητος ηθικοί άνθρωποι. Το αν ένας άνθρωπος γνωρίζει πράγματα γύρω από το σεξ, το αν ένας άνθρωπος κάνει σεξ ή δεν κάνει σεξ, δεν είναι κάτι που το διαφοροποιεί, που τον κάνει καλύτερο ή χειρότερο άνθρωπο. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα, ότι ο κάθε ένας από μας έχει διαφορετικές συνθήκες ζωής, διαφορετικές αντιλήψεις, διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους αντιλαμβάνεται τα πράγματα, έχει διαφορετικά πράγματα να αντιμετωπίσει και ο κάθε άνθρωπος κρίνεται με βάση την περίπτωσή του. Και από ποιον κρίνεται? Από τον ίδιο του τον εαυτό, προκειμένου να καλυτερεύσει τη ζωή του, ή μπορεί να μπει στη διαδικασία να ζητήσει μια γνώμη από τον ψυχολόγο του ή τον ψυχίατρο του ή τον ειδικό ψυχικής υγείας που επισκέπτεται, να ζητήσει μια γνώμη και μαζί με τον ειδικό ψυχικής υγείας να συζητήσουν κάποια πράγματα. Δηλαδή, δεν θα κρίνω εγώ το γείτονά μου, τη γειτόνισσά μου, ένα συνάνθρωπό μου, ακόμη και ένα φίλο μου ή τον αδερφό μου ή δεν ξέρω εγώ ποιον άλλο. Μόνος του θα κρίνει τον εαυτό του με σκοπό να μαζέψει πληροφορίες για τον εαυτό του ούτως ώστε να βελτιωθεί, και μόνο ένας ειδικός ψυχικής υγείας, όταν του το ζητήσει ο θεραπευόμενος του, μπορεί να κάνει μια αξιολόγηση και πάλι να την κάνει στα πλαίσια του πώς θα μπορούσε να βοηθήσει αυτό που ζητάει την αξιολόγηση να καλυτερεύσει τη ζωή του. Κρίσεις μηδενιστικές του στυλ όποιος το κάνει αυτό είναι έτσι, όποιος κάνει το άλλο είναι γιουβέτσι, ότι οι καλές κοπέλες δεν κάνουν το ένα, ότι τα καλά κοπέλια δεν κάνουν το άλλο, είναι αχρίαστες, είναι αβάσιμες και σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν βοηθάνε στο να καλυτερεύσει η ζωή των ανθρώπων. Ίσα-ίσα που χειροτερεύει η ζωή των ανθρώπων, γιατί πολλοί άνθρωποι νιώθουν ενοχές για πράγματα για τα οποία δεν φταίνε και όλα αυτά τα ενοχικά σύνδρομα κάνουν τους ανθρώπους να μην ζουν τη ζωή τους αυθεντικά. Έτσι λοιπόν, αφού πρώτα εμείς ξεπεράσουμε τις όποιες δυσκολίες έχουμε να δούμε το σεξ σαν μια φυσιολογική λειτουργία και να μιλάμε γι' αυτό χωρίς να ντρεπόμαστε και χωρίς να νιώθουμε ενοχές,
τότε μπορούμε να διδάξουμε και στα παιδιά μας το ίδιο. Θεωρώ ότι μας δίνονται πολλές ευκαιρίες στη σημερινή εποχή για να κάνουμε επικοδομητικές συζητήσεις με τα παιδιά γύρω από το σεξ. Μας δίνονται ευκαιρίες καθημερινά, είτε μια σκηνή που θα δούμε μαζί με το παιδί σε μια σειρά που παρακολουθούμε, είτε μια συζήτηση, είτε ένα γεγονός, για παράδειγμα, ότι μπορεί να έρχεται νέο αδερφάκι στην οικογένεια ή ένα ζευγάρι από την ευρύτερη οικογένεια να αποκτάει παιδί. Η ζωή συμβαίνει και τα παιδιά παρατηρούν πρώτα και καλύτερα από όλους τη ζωή, οπότε παίρνουμε αφορμές από την καθημερινή ζωή για να μιλήσουμε στα παιδιά σε σχέση με το σεξ. Μόνο και μόνο το να ανοίξουμε τη συζήτηση και να αποκριθούμε με σοβαρότητα και με αγάπη και με απλότητα και κατανόηση στις αντιδράσεις των παιδιών μας γύρω από αυτή τη συζήτηση. Δηλαδή, αν το παιδί μας αρχίζει να γελάει ντροπαλά και να μας πει τι είναι αυτά που λες μαμά, τι είναι αυτά που λες μπαμπά, μας δίνεται ευκαιρία να πούμε αυτά που λέω είναι μέσα στη ζωή. Συμβαίνει οι άνθρωποι να έχουν σεξουαλικές επιθυμίες ή να έχουν σεξουαλική ζωή. Το σεξ είναι κάτι μέσα στη ζωή και δεν είναι ντροπή να μιλάμε γι' αυτό. Χρειάζεται προσοχή σε σχέση με την ηλικία του κάθε παιδιού. Το κάθε παιδί, ανάλογα με την αναπτυξιακή του φάση, θα έχει απορίες και θα αναζητήσει πληροφορίες για ένα επίπεδο πραγμάτων. Για να είμαστε σίγουροι ότι δεν λέμε στα παιδιά μας πράγματα τα οποία δεν είναι στην ηλικία τους να κατανοήσουν, εγώ θεωρώ ότι όλοι μας πρέπει να έχουμε έναν οικογενειακό παιδοψυχολόγο. Όσοι έχουν παιδιά πρέπει να έχουν ένα παιδοψυχολόγο που να συμβουλεύονται για τα παιδιά. Άρα θα ρωτήσουμε τον παιδοψυχολόγο των παιδιών μας σε αυτή την ηλικία μέχρι πού τους μιλάμε. Και μπορεί και ο παιδοψυχολόγος να μας συστήσει ειδικά βιβλία σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης για παιδιά και για γονείς, τα οποία να συμβουλευόμαστε. Και αν κάποιος δεν έχει παιδοψυχολόγο οικογένειας, μπορεί να πάει σε ένα καλό βιβλιοπωλείο και να βρει βιβλία σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης γραμμένα για παιδιά της ηλικίας που είναι το δικό του παιδί, να προμηθευτεί αυτά τα βιβλία. Και με οδηγώ αυτά τα βιβλία και με τη βοήθεια αυτών των βιβλίων να μιλήσει στο κάθε παιδί ανάλογα με το αναπτυξιακό του στάδιο. Επίσης, αυτά τα βιβλία μπορεί να είναι πολύ χρήσιμα ως και προς την ορολογία που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Στα παιδιά μιλάμε χρησιμοποιώντας την επίσημη ορολογία. Δεν είναι καλή ιδέα να χρησιμοποιούμε άλλες λέξεις από αυτές που βρίσκονται μέσα σε αυτά τα βιβλία, τα οποία είναι γραμμένα από ειδικούς παιδοψυχολόγους, από ειδικούς παιδαγωγούς, οι οποίοι λαμβάνουν υπόψη τους τις γνώσεις της επιστήμης της ψυχολογίας, της παιδοψυχολογίας, του διεπιστημονικού πεδίου της σεξολογίας και είναι έτσι διατυπωμένα ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά να έχουν τις γνώσεις που χρειάζονται και να τις μάθουν ορθά. Ένα βιβλίο το οποίο σας έχω πει ξανά είναι το βιβλίο «Θέλω να μάθω για το σεξ», το οποίο είναι ένα ισπανικό βιβλίο μεταφρασμένο και στην ελληνική γλώσσα. Μου διαφεύγει τώρα εκδοτικός οίκος, το έχω στο σπίτι το βιβλίο, το οποίο είναι εξαιρετικό βιβλίο για παιδιά 7, 8 ετών και πάνω. Και γράφει πάνω ακριβώς τις ηλικίες τις οποίες απευθύνεται. Και υπάρχουν και βιβλία για μικρότερα παιδιά. Πρέπει να λέμε αλήθειες στα παιδιά, δεν είναι καλή ιδέα να λέμε στα παιδιά ότι τα παιδιά τα φέρνει ο πελαργός, όλα αυτά που έλεγαν παλιά, ή να τους λέμε μύθους οι οποίοι να μην αντιστοιχούν στην πραγματικότητα. Τους δίνουμε όμως τις πληροφορίες, τις ορθές, μέχρι εκεί που μπορούν να καταλάβουν. Δεν τους δίνουμε περισσότερες πληροφορίες από αυτές που ρωτάνε. Τώρα, όταν έχουμε να κάνουμε με φίβους, όταν λέμε φίβους εννοούμε 12 ετών και πάνω, είναι πολύ πιθανόν ένας έφηβος να έχει προβληματισμούς γύρω από το σεξ, αλλά να ντρέπεται να μιλήσει μαζί μας ή ακόμα και όταν ανοίγουμε εμείς τη συζήτηση να ντρέπεται να ρωτήσει περισσότερο και αντί να αμάθει από εμάς κάποια πράγματα να πάει να ρωτήσει συμμαθητές του, συμμαθήτριες του, να διαβάσει στο διαδίκτυο από μη έγκυρες πηγές και γενικώς να έχει παραπληροφόρηση. Στους εφήβους δίνουμε περισσότερες πληροφορίες.
και κάνουμε και ερωτήσεις ώστε να δούμε τι ακριβώς έχει καταλάβει το παιδί. Εξαρτάται από εμάς για το αν θα υπάρχει ένα κλίμα ελευθερίας, ένα κλίμα άνεσης μέσα στο οποίο να γίνονται συζητήσεις στην οικογένεια για όλα τα θέματα που αφορούν στη ζωή και για το σεξ, το οποίο είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής όλων των ανθρώπων. Και όπως λέει ο Σκοτ Πέκ στο καταπληκτικό βιβλίο του «Ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος συνεχίζεται», όλοι λέει έχουν πρόβλημα με το σεξ, σε όλες τις ηλικίες. Το σεξ αφορά όλους τους ανθρώπους. Είτε είναι παντρεμένοι, είτε είναι σύγκολοι, είτε είναι μεγάλοι, είτε είναι μικροί, τους απασχολεί το σεξ. Δεν θα κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και να λέμε ψέματα στον εαυτό μας και στους γύρω μας ότι δεν είναι το σεξ μια πραγματικότητα που απασχολεί τους ανθρώπους και ότι δεν είναι κάτι το οποίο φέρνει αμηχανία ή φέρνει απορίες ή ότι δεν έχουμε σεξουαλικές ορμές. Από την ηλικία της εφηβείας και μετά ξυπνάει, αφυπνίζεται η σεξουαλική λειτουργία των ανθρώπων και από την ηλικία της εφηβείας μέχρι και το τέλος της ζωής τους έχουν σεξουαλικές ορμές, σεξουαλικές επιθυμίες, ανάλογα με το επίπεδο της λίπιδο του κάθε ενός. Περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό μπορείτε να βρείτε στα αντίστοιχα επεισόδια του podcast. Έχουμε βγάλει μέχρι σήμερα 4 επεισόδια σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και έπονται και άλλα. Απασχολεί όλους το σεξ. Ακόμα και τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποφασίσει να μην κάνουν σεξ. Τους απασχολεί. Λοιπόν, θεωρώ ότι εναπόκειται σε εμάς να διδάξουμε με το παράδειγμα μας, το έμπραχτο, στα παιδιά μας ότι είναι εντάξει να συζητάμε για θέματα τόσο φυσιολογικά όπως τα σεξουαλικά θέματα. Και για άλλα θέματα. Παίρνω ευκαιρία από αυτό το ερώτημα, το οποίο έγινε ειδικά για το πώς τα κατάφεραν οι γονείς σου να μιλάτε ανοιχτά για το σεξ. Θεωρώ ότι ήταν κάτι το οποίο κατάφεραν οι γονείς μου. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι τόσο ο αδερφός μου όσο και εγώ είμαστε άνθρωποι με πολλή περιέργεια και κάναμε συνεχώς ερωτήσεις. Οπότε ανά πάσα στιγμή οι γονείς μου θα μπορούσαν να μας κάνουν shut down, να μας πούν μη ρωτάς αυτά τα πράγματα. Δεν είναι σωστό να ρωτάς αυτά τα πράγματα. Για το σεξ περισσότερο ρωτούσαμε τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου ήταν πιο επικοινωνιακός γύρω από το σεξ και νομίζω ότι έχει και καλύτερη προσέγγιση. Η μητέρα μου νομίζω ότι έχει περισσότερα ενοχικά σκεπτικά γύρω από το σεξ και θυμάμαι τώρα, νομίζω δεν μιλάει τόσο ανοιχτά γύρω από το σεξ. Τώρα έχει πολύ καιρό που μεγάλωσε. Έχει 30 χρόνια που ενηλικιώθηκα. Λοιπόν, και τα παιδιά καταλαβαίνουν ποιος γονιός είναι πιο συζητησιμός και πάνε να μιλήσουν με εκείνο το γόνιο. Αλλά όμως και η μάνα μου προς τιμήν της δεν μας είπε καμιά φορά μη μιλάς για το ένα, μη μιλάς για το άλλο, όσες φορές είχαμε απορίες. Η αυστηρότητα των γονιών μου είχε να κάνει με το μην κάνεις το ένα, μην κάνεις το άλλο. Ποτέ δεν θεωρούσαν ότι είναι κακό να συζητήσουμε για πράγματα, ακόμη και για πράγματα για τα οποία διαφωνώ. Και νομίζω ότι αυτό είχε να κάνει με το γεγονός ότι και οι δύο μεγάλωσαν σε οικογένειες που δεν υπήρχε διάλογος. Και κατά τη διάρκεια των σπουδών του στην Αθήνα, κυρίως σπούδασα στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα, ο πατέρας μου θεολογία, η μάνα μου στη φιλοσοφική σχολή κλασική φιλολογία, νομίζω ότι και τα μαθήματα που έκανα στο Πανεπιστήμιο ήταν τέτοια τα οποία τους άνοιξαν το πνεύμα και τους βοήθησαν να μάθουν να συζητούν. Και πάντοτε θυμάμαι να ακούω τους γονείς μου να συζητούν μεταξύ τους, δηλαδή ανάμεσα στο ζευγάρι η συζήτηση ήταν διαρκής. Όχι συζήτηση του στυλ καυγάς, ανταλλαγή ιδεών, ανταλλαγή απόψεων. Μιλούσαν για όλα μεταξύ τους. Ξέρω ότι κάποιοι που παρακολουθείτε αυτό το βίντεο θα έχετε στο μυαλό σας ότι εντάξει, εσύ μιλάς για τους γονείς σου, οι οποίοι μπορεί να ήταν αυστηροί μαζί σου σε κάποια πράγματα για τα οποία μας έχεις πει 100 φορές, αλλά αυτή τη φορά μας λες μια άλλη πλευρά, ότι μιλούσαν ανοιχτά και θα επικοινωνούσαν μεταξύ τους και ήταν αυτό ένα καλό παράδειγμα ώστε και εσείς τα παιδιά να μιλάτε. Τι να κάνω εγώ που είμαι παντρεμένος ή είμαι παντρεμένη με έναν άνθρωπο που είναι κλειστός χαρακτήρας και δεν συνομιλεί και τα παιδιά μου δεν ακούν συνομιλία μεταξύ των γονέων τους, πώς θα τα ενθαρρύνω να επικοινωνούν? Θεωρώ ότι μία ευθύνη που έχουμε απέναντι στα παιδιά μας είναι να εξηγιένουμε τις συνθήκες επικοινωνίας
ανάμεσα στο ζευγάρι, εάν ζούμε μαζί με τον άλλο γονιό και μαζί με τα παιδιά, ή ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας, όσα μέλη της οικογένειας ζουν μαζί, είναι ευθύνη δική μας. Δηλαδή, αν ζεις με μία γυναίκα ή αν ζεις με έναν άνδρα, οι οποίοι δεν είναι συζητήσιμοι, οι οποίοι δεν δείχνουν διάθεση και προθυμία να συνομιλήσουν, να συζητήσουν, να μιλήσουν ανοιχτά για τα θέματα τα οποία απασχολούν την οικογένεια, το να το αποδεχθείς με παθητικότητα δεν είναι κάτι το οποίο θα είναι χρήσιμο για τα παιδιά. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι δεν πρέπει να τα βάζουμε κάτω, και ακόμη και στις περιπτώσεις που για οποιοδήποτε λόγο δεν θα πηγαίναμε μέχρι το τέρμα, δεν θα χωρίζαμε για παράδειγμα, δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να αποδεχόμαστε παθητικά προβληματικές καταστάσεις. Είναι προβληματικό να μην συνομιλούν οι άνθρωποι μέσα σε μια σχέση, είτε αυτή η σχέση είναι σχέση ζευγαριού, είτε αυτή η σχέση είναι σχέση οικογένειας. Και χρειάζεται να το παλεύουμε. Ξέρω ότι αρκετοί που με ακούτε αυτή τη στιγμή και είστε σε γάμο, σκέφτεστε, μα εγώ δεν μπορώ να, I cannot afford to divorce, δεν έχω την πολυτέλεια να χωρίσω. Δεν έχω χρήματα, δεν έχω υποστήριξη, δεν έχω το ένα, δεν έχω το άλλο. Άρα αν έχουμε και αυτόν τον μουγκό και αν έχουμε και αυτήν την μουγκή και τι να κάνω, αυτές είναι οι συνθήκες μου. Όχι. Να προσπαθείς να βελτιώσεις τις συνθήκες σου. Δεν θα σου πω εγώ ούτε να χωρίσεις ούτε να παραμείνεις στο γάμο σου. Εσύ αποφασίζεις τι θα κάνεις. Αλλά αν αποφασίσεις να παραμείνεις στο γάμο σου, οφείλεις να φροντίζεις καθημερινά και συνέχεια να βελτιώνεις αυτές τις συνθήκες και να καλλιεργείς την επικοινωνία. Είχα μια τηλεφωνική συνομιλία με μια κοπέλα φίλη μου πριν λίγες μέρες, η οποία μου είχε εκμυστηρευτεί ότι έχει αποφασίσει ότι σύντομα θα τερματίσει το γάμο της. Και οι λόγοι για τους οποίους θα κάνει αυτόν τον τερματισμό είναι πολύ κατανοητοί. Ανακάλυψε ότι ο άντρας της εδώ και μία πενταετία δημιούργησε και διατηρεί μια παράλληλη σχέση. Το ανακάλυψε. Ο ίδιος δεν το παραδέχεται, αλλά αυτή το έχει ανακαλύψει και ξέρει και με ποιο πρόσωπο έχει αυτή τη σχέση. Αποφάσισε ότι θα χωρίσει. Αυτός δεν την πιστεύει. Δεν είναι στενή μου φίλη η κοπέλα αυτή, είναι μια περιφερειακή φίλη, την οποία τη συναντώ κάθε 2-3 χρόνια. Τη συνάντησα πρόσφατα και μου είπε αυτό το πράγμα. Ξέρεις, ανακάλυψε ότι ο άντρας μου έχει δεσμό με την τάδε συνάδελφό του, δεν τη γνωρίζω, μου είπε για αυτή. Και το πήρα απόφαση ότι θα χωρίσω. Και όχι μόνο επειδή έχει μια πατά, αλλά και επειδή εκ των υστέρων νιώθω ότι δεν έχω μόνο τα παιδιά μου, έχω και αυτόν ως παιδί μου, σαν παιδί μου, ότι είναι ανώριμος. Και μου είπε η κοπέλα ότι θα το κάνει αυτό, θα το βάλει σε εφαρμογή το να χωρίσει σε ένα αλφα χρονικό διάστημα. Του το είπε και του ίδιου, ο ίδιος κάνει πως δεν καταλαβαίνει. Ήθελε να τακτοποιήσει κάποια ζητήματα σε σχέση με τη δουλειά της, να πάρει μια μετάθεση που χρειαζόταν, να κάνει κάποια πράγματα και μετά να χωρίσει. Την πήρα χθες τηλέφωνο γιατί θα έκανε μια μικροεπέμβαση, να τη ρωτήσω πώς πήγε με τη μικροεπέμβαση, και μου λέει είμαι καλά, και μου λέει το πολεμώ και με τον άντρα μου να μάθει να επικοινωνεί. Και μου είπε έτσι πολύ χαρακτηριστικά, προσπαθώ να του εξηγήσω ότι όταν θέλει να δηλώσει κάτι πρέπει να λέει τώρα θέλω να σε ενημερώσω για κάτι, όταν θέλει να συζητήσουμε κάτι να μου λέει τώρα θέλω να συζητήσουμε για κάτι, όταν έχει μια διαφωνία να μου λέει τώρα θέλω να σου πω τη διαφωνία μου. Της λέω τι νόημα έχει να τα κάνεις αυτά εφόσον έχεις σκοπό να χωρίσεις. Μου λέει μα δεν καταλάβεις καλά, τα παιδιά μου ζουν στο ίδιο σπίτι με αυτόν τον άνθρωπο τώρα. Κάνοντας αυτή την προσπάθεια, δεν την κάνω μόνο μαζί του, την κάνω και μαζί με τα παιδιά. Και όταν θα χωρίσω, μου λέει, χρειάζομαι να έχω μια υγιή επικοινωνία μαζί του. Ακόμη περισσότερο παρά τώρα που είμαστε μαζί. Μου λέει, το σκέφτηκες ότι άμα χωρίσω και θα παίρνει τις μισές μέρες τα παιδιά, ότι αν δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε, τι ταλαιπωρία θα περάσουν και τα παιδιά και πόση αγωνία θα έχω και εγώ γι' αυτό. Λέω, έχεις δίκιο, δεν το είχα σκεφτεί. Προφανώς δεν το είχα σκεφτεί γιατί εγώ είχα μεγαλώσει μόνη μου τα παιδιά και δεν υπήρχε αυτό το... Υπήρχε αυτό το τις μισές μέρες στον πατέρα, τις μισές μέρες σε μένα, αυτή είναι επιμέλεια. Και ούτως ή άλλως ήταν στο εξωτερικό ο πατέρας τους 2 χρόνια που χωρίσαμε και μετά μεταγκόμισε στο εξωτερικό, οπότε δεν το είχαμε αυτό. Και
επειδή δεν ήμουνα στο γραφείο εκείνη την ώρα και δεν μιλούσα με μια φίλη μου και δεν είχα το καπέλο του ψυχολόγου, δεν το φορούσα εκείνη τη στιγμή, δεν πέρασε από το μυαλό μου. Και λέω, κοίτα ρε παιδί μου, ακόμη και αυτή η οποία έχει αποφασίσει συνειδητά να χωρίσει και το μεθοδεύει, δεν τον κοροϊδεύει τον άντρα της, του το είπε ξεκάθαρα ότι θέλει να χωρίσουν. Και του είπε και ξεκάθαρα, μάλιστα τον τάδε μήνα θα χωρίσουν. Και αυτός λέει, εντάξει, καλά. Ακόμη και αυτή η οποία είναι σίγουρη ότι θα χωρίσει, μέχρι να φύγει, το προσπαθεί ακόμη, ώστε να χτίσει την επικοινωνία ανάμεσα στο ζευγάρι. Πόσο μάλλον κάποιος ο οποίος αποφασίζει ότι δεν θα χωρίσει και αποφασίζει ότι θα παραμείνει μέσα στη σχέση, πόσο μάλλον αυτός ο άνθρωπος πρέπει να προσπαθεί να χτίσει την επικοινωνία. Ότι αν κάποιος είναι μόνος του, δεν οφείλει σε κανέναν τίποτα. Αν δεν έχεις παιδιά, δεν οφείλεις σε κανέναν να κάνεις κάποια ιδιαίτερη βελτίωση και κάποια ιδιαίτερη πρόοδο. Αν όμως έχεις παιδιά, οφείλεις απέναντι στα παιδιά σου να βελτιώσεις τις συνθήκες ζωής μέσα στις οποίες ζουν τα παιδιά σου και να βελτιώσεις το παράδειγμα σχέσης μέσα στο οποίο ζουν και μεγαλώνουν τα παιδιά σου. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ σοβαρή υποχρέωση και για τους ανθρώπους που μεγαλώνουν μόνοι τους παιδιά εξίσου ισχύει αυτή η υποχρέωση, ούτως ώστε και η σχέση μας με τον εαυτό μας όσον είμαστε μονογονείς, αλλά και η σχέση μας με άλλους σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή μας, οι σχέσεις μας με άλλους σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή μας, να είναι όσο πιο υγιείς και εξυγειασμένες γίνεται για να δίνουμε υγιές παράδειγμα στα παιδιά μας. Αυτά είχα να πω για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στα παιδιά, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να έχουν ανοιχτή επικοινωνία και γύρω από το σεξ και γύρω από άλλα πράγματα. Θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω τι εφαρμόζετε εσείς και κάτι που μπορεί ίσως να μου έχει ξεφύγει και εσείς να το έχετε εντοπίσει σαν μέθοδο ή σαν τρόπο που να είναι βοηθητικός γι' αυτό.